Τρίπολη, καλή πάσα. Λοιπόν, δεν έχω βγει στον αέρα ακόμα. Όχι. Θα μας πει δικαιολογήσει, γιατί πρέπει να σκάσω ένα τηλέφωνο από αυτήν. Λοιπόν. Για τη ζωή μου θα ρωτήσετε. Έγινε, εντάξει. Ναι. Είσαι έτοιμος. Ναι, πάμε. Θέλω να μας κάνει η χωρίστη νόημα. Πάμε. Λοιπόν, κύριε Μεσάρα, καλημέρα και πάλι από την Τρίπολη. Μετά από την προηγούμενη συνέντευξη που ομολογουμένως είχαμε τεράστια επιτυχία αν κρίνουμε τα τηλεφωνήματα των ακροατριών, θα θέλαμε κάποια ερωτήματα να σας υποβάλουμε και καταρχήν να θέλετε να μας πείτε, αν δεν είναι απόρριτο βέβαια, ποιο είναι το μυστικό της μεγάλης επιτυχίας που παρουσιάζεται στις γυναίκες. Ευχαριστώ κύριε Γαλανόπουλε. Χαίρο εκτιμήσεως στον κόσμο της Τρυπόλεως. Και νομίζω ότι είναι έξυπνοι άνθρωποι και ισχυροί. Αρχικά μας μιλάτε για κάποιο βωμό. Θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω. Ναι, ο βωμός είναι πως γινότανε τα ελευσίνια μυστήρια με τη φρύνη. Εδώ αυτά που γίνονται μόνο εγώ το ξέρω και λίγες κυρίες που εισέρχονται εδώ. Δεν λέγονται, αυτά είναι και απόρριτα. Δεν βγαίνουν ούτε στον αέρα, ούτε σε κανέναν. Φαντάζομαι ότι θα είστε κατά του γάμου. Ένας ελεύθερος και ωραίος μπορεί να παντρευτεί. Μεγάλη κουβέντα μη λες, αλλά μεγάλη μπουκιά φάει, λέγανε οι παλαιοί. Η νυχτερινή ζωή της Πάτρας, τι σημαίνει για εσάς, τι σημαίνει η νυχτερινή ζωή της Πάτρας. Η νυχτερινή ζωή για μένα είναι κάθε μέρα καρναβάλι. Δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο να ξεκουραστώ. Αληθεύει ότι είσαστε περιζήτητος και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Πάτρας. Παντού, παντού περιζήτητος. Με ζητάνε και στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Αλλά ο Κάβουρας δεν φεύγει από την τρύπα του, κύριε Γαλανόπουλε, γιατί τον τρώνε. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Συμφωνώ, κύριε Γαλανόπουλε. Θα βγάζω με τα κορίτσια όλα τη Τρυπόλεω να με πάρουν στα όνειρά του. Από τις περιοδίες με τον κύριο Καραβαγγέλη, φαντάζομαι ότι θα έχετε πολλές εμπειρίες. Υπάρχει κάτι έτσι που να θέλετε. Καραβαγγέλη μείνει... στην Πάτρα σημαίνει πώς σημαίνει Καραγιάννης Καρατζόπουλο στην Αθήνα. Μάλιστα. Ζων. Ναι. Οι γραμμές του ΟΤΕ ήταν κόντρα, μας πήγαν κόντρα. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε τώρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ναι. Πολύ ωραία, είμαστε και πάλι στον αέρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Τρίπολης. Έχουμε μια ζωντανή σύνδεση με την Πάτρα και με τον καλλιτέχνη Ζορ Μεσάρα και το ρωτάμε σε εντυπώσεις από την ΕΡΤ που επισκέφθηκε πρόσφατα από ό,τι ξέρω. Την ΕΡΤ 1, σε Αγία Παρασκευή. ΕΡΤ 1. Είδα ωραία πρόσωπα, ωραίες κυρίες. Είδα Τσαουσό, Πριμικύριο. Και άλλα μεγάλα πρόσωπα τα οποία με θαυμάσανε και με καλέσανε ότι να γίνει ένα έργο, μια θυσία, να θυσιάσω κάποια μεγάλη ντίβα και να δούνε όλες οι κυρίες στην τηλεόραση απευθείας πώς τις θυσιάζω. Είμαστε πρόσωπος, νέος άνθρωπος ηλικία, του κινήματος του ΑΚΟΕ, του γνωστού ΑΚΟΕ, του απελευθερωτικού κινήματος των ομοθετικών Ελλάδα. Δεν ξέρω αν δεν είναι υπόψη σας. Μάλιστα, κάτι θα ήθελε, θα ήθελε να μιλήσει με τον Ζορ Μεσάρα μαζί της. Μισό λεπτάκι να σου δώσω. Ναι. Κύριε Μεσάρα, καλημέρα. Αλό. Για έναν ομοφυλόφιλο, καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Τι άλλο παίζει μια μπασαριστή φωνή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε μουσεί ή μουσάκι. Θα σας εξηγήσω. Ναι. Και στις αμαστές μου και σε εσάς. Μήπως είστε άνθρωπος με ταμπού και προκαταλήψεις και θεωρείτε υποκριτικό να... Δικαίωμά του, κύριε μου, ο καθένας να κάνει ό,τι του αρέσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αυτό... Και δικαίωμά σας και εσάς να είστε ομοφυλόφιλε. Όπως είμαι εγώ τρελός, προσωπικότητα μένα, αλλά μεγάλη τρέλα. Μην ξεχνάτε, κύριε Μεσάρα, ότι ένας τρελός είναι πάντα ιδιοφυής. Ας μην ξεχνάμε τον το Σαλβαδόρ Νταλί. Να μην ξεχνάμε. Γιατί και ο Νταλί με Νταλίκες άρχισε. Ναι, ναι, ναι. Είσαι ωραίος, δεν μπορώ. Τώρα που λένε δεν μπορώ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε και να συνεργαστούμε. Ο βωμός εδώ δέχεται ακόμα και αγοράκια, κρυβελόγια που λένε. Ναι, είναι βωμός είναι. Ένας βωμός, θα χαρώ πολύ να τον επισκεφτείτε. Ίσα και για ένα τσάι. Όχι μόνο για ένα τσάι, γιατί με τη σημερινή ακρίβεια που τσάι τώρα. Ναι, ό,τι προκύψει δεν το θα τα πει μόνο του, κυρία μου. Φοράω αυτά τα γυαλιά να μην χαθώ μέσα στο χιόνι,
να με αποκαλέσουνε άνθρωπο από το σύμπαν, άνθρωπο που θα τον βρούνε με τα γυαλιά του χαμένο μέσα σε αυτό το βουνό, σε αυτή την καταιγίδα που βλέπετε τριγύρω σας, όλοι σας κύριοι και κυρίες. Λαέ ελληνικέ, απόλαυσε τον Έλληνα ηθοποιό Ζόρμεσάρα στο άστρο, στο αυτό τοπικό θεατράκι, να ρητορεύει, να λέει τα ωραία του, τα τρελά του, τα σοφά του. Ζόρμεσάρα τον ελένε και οι γυναίκες κλαίνε. Μαφία, Τζόρτζιο, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Τζόρτζιο, Τζόρτζιο, μαφία, με χάρη Καραβαγγέλη. Αυτά που βλέπετε είναι τα νέα λιμάνια που θα φτιάξω βωμούς, ναούς, πύργους, βασίλεια και θα έρχονται οι εταίρες από όλο τον κόσμο. Λαέ τον πατρόν, λαέ της Αχαΐας. Το ειδωλό σου σήμερα βρίσκεται στις φυλακές του Κολοκοτρώνη, στον Άφλιο, συγκινημένο, γιατί κάποια μέρα αυτός ο μεγάλος αρχηγός ήταν στις φυλακές αυτές. Και είμαι συγκινημένος πολύ που βρίσκω τόσο ωραίους τύπους γραφικούς, όπως το βασιλάκι σε αυτή την έρημο, επάνω στα χιόνια, επάνω στα κρύα βρίσκεται τόσο ωραία ψυχοσύνθεση όπως το βασιλάκι. Όπως βλέπετε, κύριοι, ο Ζόρις Μεσάρας βρίσκεται στη Λιβαδιά. Είναι πολύ ευχαριστημένος σήμερα, διότι το φλερ του με την Εσμηνίδα ίδια του ψυχολόγος πήγε πολύ ωραία τηλεφωνικός. Έχω ωραίους ανθρώπους εδώ που γεννά όλο τον κόσμο. Σήμερα είμαι ο Ζόρις Μεσάρας, ο Θεός σας. Χίλια καλά σου χαρίσαν οι θεοί. Έχει λοιπόν πετάω στην άψηλα από το δεύτερο και που μοιάζω στο αυτογεράκι στο ατελείο του Χάρη Καραβαγγέλη. Αυτή τη στιγμή θα φύγω για ύπνο την ένταση Αθήνα ξενοδοχείο με περιμένει μια μεγάλη.